Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ένα ακόμη επιπαντός είναι και σήμερα κοντά σας. Ένα επιπαντός στο οποίο έχουμε καλεσμένους δύο ανθρώπους που μου είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, δύο ανθρώπους που είναι από το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς αυτές τις μέρες έγινε ιδιαίτερος λόγος για την πλατφόρμα, για το Stop Bullying και βέβαια πάντα τα θέματα εκπαίδευσης νομίζω είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας, τον κύριο Βαϊτσίδη, ο οποίος είναι αιρετός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πρόεδρος της ΔΑΚΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Βαϊτσίδη. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ. Και τον κύριο Λαζαρίδη Ανέστη, ο οποίος είναι μέλος στο Δέλτα Σίγμα της 5ης ΕΛΜΕ. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Λαζαρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το EuroTV για τη φιλοξενία. Και εμείς πραγματικά σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να απαντηθούν κάποια ερωτήματα τα οποία μας θέτουν και οι τηλεθεατές μας. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε κάποια λόγια για αυτή την πλατφόρμα την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης, παρουσία του Πρωθυπουργού μας την περασμένη εβδομάδα. Τι θα περιλαμβάνει, τι δυνατότητες δίνονται πλέον στους μαθητές αλλά και στους γονείς ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε από τους δυο σας να ξεκινήσει. Θα μιλήσω εγώ, ευχαριστώ. Ήμασταν παρόντες στην τελευταία παρουσίαση που έγινε στο Τρίτο Γυμνάσιο Πολύχνης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που παρουσιάστηκε μια πλατφόρμα, το Stop Bullying, στο gov.gr, το οποίο είναι μια πλατφόρμα, ένα πολύτιμο εργαλείο, είναι κάτι καινοτόμο, θα πω εγώ, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα όπου ένας μαθητής ή ένας γονέας ο οποίος έχει αντιληφθεί περιστατικά βίας μπορεί να τα καταγγείλει επώνυμα. Όταν γίνει αυτό εδώ υπάρχει μια διαδικασία όπου υπάρχει η επιτροπή του σχολείου, η καταγγελία αυτή πάει στο αρμόδιο σχολείο, υπάρχει μια επιτροπή από τον διευθυντή, την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, η οποία θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό εδώ, αν δεν επιληθεί, μετά μπορεί να το δει το θέμα η διεύθυνση και όπως και να έχει ότι ένα τέτοιο περιστατικό όταν καταγγέλλεται πρέπει να επιληθεί. Σε παλαιότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρχαν παρόμοιες αναφορές, αλλά πολλές από αυτές δεν επιλειόντουσαν γιατί κάποιοι δεν το προσπερνούσαν απλά. Έτσι. Μάλιστα. Επομένως, κύριε Λαζαρίδη, για να καταλάβουμε, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, κάποιος γονέας ο οποίος θα παρατηρήσει κάτι σε σχέση με το παιδί του, σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά. Για πείτε μας λιγάκι, τι αυτό αφορά ένα μαθητή ο οποίος δέχεται bullying από συμμαθητές του ή ενδεχομένως... Άρα υπάρχει... όταν μιλάμε για bullying, συγγνώμη σας διακόπτω, μιλάμε όχι για μία φορά να γίνει κάποιο περιστατικό, αλλά όταν γίνεται συστηματικά, όταν γίνεται κατ' εξακολούθηση. Κύριε Βαϊτσίδη, να σας δώσουμε και εσάς το λόγο έτσι να μπείτε και εσείς στην κουβέντα μας. Θα θέλατε λιγάκι να μας δώσετε και τα δικά σας φώτα, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Θα έλεγα όταν έχουμε ένα περιστατικό βίας, δεν πρέπει να το προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερη, τρίτη φορά ή οποιαδήποτε άλλη φορά. Όταν νιώσει ο γονέας ότι το παιδί του ή ένα παιδί έχει υποστεί βία ή ένα παιδί νιώθει τη βία, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός επώνυμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αφού καταγραφεί το γεγονός, θα πρέπει να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα, να πούμε έτσι το γενικό, που είναι το σχολείο ή η διεύθυνση, και θα υπάρχει και γνώση από το Υπουργείο. Είναι καταγεγραμμένο το γεγονός. Άρα, αφού καταγραφεί ένα γεγονός, πρέπει να υποθούν πράγματα για το συγκεκριμένο γεγονός και να γίνουν ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς, να το πω έτσι. Άρα, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να καταγγείλουν ό,τι πέσει στην αντίληψή τους. Είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ένα τέτοιο γεγονός που μπορεί να είχε καταγγελθεί από σιωπή του. Ενώ τώρα δίνεται η δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, αν έγινε κάτι για το συγκεκριμένο γεγονός. Ελέγχου και θεραπείας ουσιαστικά, προκειμένου να βοηθηθεί και το παιδί. Θεραπεία είναι άλλο πράγμα. Θα πρέπει να επιληφθούν, όπως υπόθηκε από τον προηγούμενο συνομιλητή μου, ότι θα είναι ο διευθυντής, ο αρμόδιος καθηγητής που θα είναι εκεί πέρα, ή ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός κτλ. Οι σύμβουλοι σχολικής ζωής ενδεχομένως. Είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία μέσα από τη σχολική κοινότητα θα εμπλέκονται και θα κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν λύση. Αν είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που καταγγέλλεται, μπορεί να επιληφθεί
και ο εισαγγελέας. Άρα δίδεται η δυνατότητα να καταγράφεται το γεγονός και οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν να επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι κάτι πολύ θετικό, κάτι που ενδεχομένως θα βοηθήσει ως προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δυστυχώς το βλέπουμε όλοι μας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα bullying, φαινόμενα σχολικής βίας. Δυστυχώς παρατηρούμε πολλά τέτοια γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα γινότανε. Μην εκπλαγούμε τώρα και νομίζουμε ότι υπάρχει μια φοβερή έξαρση. Απλά τώρα ό,τι γίνεται φαίνεται λόγω των κινητών τηλεφώνων, να το πούμε με άλλο τρόπο, των μηχανημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου, όπως περιγράφεται στον νόμο, δίδεται η δυνατότητα αυτά τα γεγονότα να αποκαλύπτονται. Είναι σημαντικά, είναι δύσκολα, υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι που φτάνουμε σε αυτού του είδους τη βία, θα πρέπει πρώτα να ερευνηθούν και οι κοινωνικοί λόγοι, να γίνουν προσπάθειες επίλυσης των λόγων που οδηγούν τα παιδιά εκεί πέρα και καταλήγουμε σε αυτά που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες από τον Υπουργό Παιδείας, όπου... Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Βαϊτσίδη και κύριε Λαζαρίδη, σχετικά, γιατί την ημέρα που έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας ανακοινώθηκαν και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από την νέα σχολική χρονιά. Έτσι δεν είναι? Θα δούμε κάποιες αλλαγές. Ναι. Και μια και αναφερθήκατε στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να έχουν τα παιδιά στα σχολεία, παρόλα αυτά όχι απλά έχουν, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Βαϊτσίδη, καταγράφουν κάποια γεγονότα και φαινόμενα σχολικής βίας και στη συνέχεια τα ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι θα δεν είναι? Πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, δεν πρέπει η καθημερινότητα, γεγονότα τα οποία γίνονται στο σχολείο, με την παρέα τους ή σε αναστροφές τους, να καταγράφονται και απλά να δημοσιοποιούνται. Αυτό θα πρέπει να μάθουν και θα πρέπει να γίνει βίωμα στα παιδιά. Και να γίνεται ότι η συγκεκριμένη είναι καλή και χρήσιμη. Θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά στο σχολείο το πώς χρησιμοποιείται. Και τώρα ίσχυε και με τα καινούργια που ανακοινώθηκαν, δεν επιτρέπεται η χρήση του κινητού στο σχολείο. Αν κάποιος έχει κινητό στο σχολείο, είναι παράνομο. Το τι επίπτωση θα έχει, προβλέπονται τώρα. Μπορεί να υποθεί. Ωραία, θα θέλατε να μας πείτε το τι θα γίνει από τη νέα σχολική χρονιά? Από τη νέα σχολική χρονιά, αν ένας μαθητής έχει κινητό τηλέφωνο, έχει τις παρατηρήσεις και έχει και τις τιμωρίες που μπορεί να υπάρξουν. Άρα βλέπουμε αυστηριοποίηση των ποινών. Θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά η πράξη που θεωρείται παράνομη και η κατοχή και η καταγραφή με το κινητό διαφόρων γεγονότων έχει επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αποβολή που να ξεκινάει από το μάθημα, να ξεκινάει μια ημέρα έως και 5 ημέρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Πηγαίνει τώρα δηλαδή στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδος να πάρουν αποφάσεις για το κάθε γεγονός ποια θα είναι η επίπτωση, που μπορεί να φτάσει έως 5 μέρες αποβολή ή ακόμη και απομάκρυνση από το σχολείο. Να πάει δηλαδή σε άλλο σχολείο. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, όπως λέγεται. Έτσι. Αλλά αυτό όμως αναφορικά με τα κινητά τηλέφωνα είναι το ένα σκέλος. Αναφέρθηκαν όμως και κάποια άλλα. Κάτι που, για παράδειγμα, για τις απουσίες, αυτή η καθυστέρηση, η μικρή καθυστέρηση των μαθητών, που συνήθως συμβαίνει τα πρώτα λεπτά, στην πρώτη ώρα. Πλέον τα παιδιά νομίζω μετά από 2 ή 3 φορές θα παίρνουν να απαντήσω απουσία. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Να απαντήσω, γιατί εντάξει. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε οδηγία το τι θα πρέπει να γίνει ακριβώς. Και είχαμε σε μερικά σχολεία, με το που χτυπούσε το κουδούνι, έκλεινε η πόρτα, δεν επιτρέπονταν να μπει κανένας μέσα. Και μερικά παιδιά μέναν να παίξουν. Ακραίο. Απ' την άλλη, είχαμε σε μερικά σχολεία, ερχόταν το παιδί 2-3 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και έμπαινε μέσα. Και αυτό ακραίο. Τώρα υπόθηκε ότι δεν θα έχουμε το ακραίο στην αρχή να μην επιτρέπει να μπει κανένας μέσα. Αν κάποιος παρατηρηθεί μέχρι και 10-15 λεπτά να αργήσει, δικαιολογημένα, γιατί πολλές φορές έχουμε περιοχές όπου είναι μακριά τα σχολεία, έρχονται με λεωφορεία. Σίγουρα. Μέσα οπότε αναγκαστικά. Δικαιολογημένη δηλαδή απουσία τα πρώτα λεπτά και θα μπορεί να μπαίνει μέσα. Αν αυτό συμβαίνει 3 φορές θα έχει μία απουσία.
Αυτό υπόθηκε. Το πώς θα λειτουργήσει θα δούμε. Απλά είναι μια κατεύθυνση το ότι να υπάρχει μια ελαστικότητα όπου δικαιολογημένα κάποιο παιδί δεν μπορεί να έρθει. Όχι απλά κάθεται έξω, συζητάει με τους φίλους του και θα μπει τελευταία στιγμή ή θα μπει στο τέταρτο, δικαιολογημένα. Να ρωτήσω τώρα και τον κύριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, επίσης υπόθηκαν κάποια πράγματα και για τις σχολικές εκδρομές, για το τι θα ισχύσει. Ναι, θα δίνεται δυνατότητα στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών να αποφασίζει αν ένα παιδί θα συμμετέχει κανονικά ή όχι στην εκδρομή, εφόσον το παιδί αυτό εμφανίζει συνεχόμενα παραβατικές συμπεριφορές. Κάτι το οποίο τώρα δεν υπήρχε, οπότε τώρα κάποια παιδιά θα προσέχουν καλύτερα, πιστεύω, τη συμπεριφορά τους. Γιατί και το να συμμετέχουμε σε μια εκδρομή πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και τους σεβασμούς της εκδρομής και για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Ακριβώς. Και σίγουρα, κύριε Βαϊτσίδη, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όταν συνοδεύετε τα παιδιά στις εκδρομές και όταν παρατηρείτε έτσι μια συστηματική παραβατικότητα στη συμπεριφορά των παιδιών. Οπότε νομίζω είναι ως το που θα ήθελα κάτι θετικό. Παρακαλώ. Αυτό το θέμα τους είναι ότι μη θεωρηθεί, μιλάμε τώρα τιμωρία, δεν θα έρθει εδώ πέρα κτλ. Και ξαφνικά βρήκαμε το ότι θα τιμωρούμε κάποιον. Δεν έχει την έννοια της τιμωρίας. Έχει την έννοια να συνετιστεί ένα παιδί ή αν θέλετε να αντιληφθεί ότι η οποιαδήποτε πράξη έχει και τις συνέπειές της. Αν εγώ συνέχεια δημιουργώ ένα πρόβλημα με στην τάξη, μπορεί εγώ να χαίρομαι ως μαθητής, μπορεί να το διασκεδάζω, να περνάω καλά, να λέω τι ωραίος που είμαι, θα πρέπει να καταλάβει αυτού του είδους οι πράξεις έχουν επίπτωση. Μία από τις επιπτώσεις θα είναι δεν σε θέλουμε στην εκδρομή μαζί. Ας προβληματιστεί το παιδί. Οι πράξεις που κάνει πρέπει να τον προβληματίσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Προβληματισμός του κάθε παιδιού για οποιαδήποτε πράξη. Αργεί να μπει στην τάξη. Προβληματισμός. Σου λέει δεν με θέλουν. Αποβολή. Με βάζουν μια απουσία. Δεν με θέλουν. Αυτό θα είναι να προβληματιστεί και να αλλάξει συμπεριφορά. Ακριβώς. Και οι μαθητές βέβαια αργότερα θα είναι οι αυριανοί πολίτες. Έτσι δεν είναι? Οπότε από εκεί ξεκινάει, από το σχολείο. Αυτό πρέπει, όταν λέμε ότι το σχολείο κοινωνικοποιεί τα παιδιά, αυτή είναι η έννοια του. Πρέπει να μάθει το παιδί να συμπεριφέρεται από μικρός όπως θα πρέπει να συμπεριφερθεί και όταν γίνει μεγάλος, ενήλικας, μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, οι πράξεις του παιδιού μέσα στο σχολείο πολλές φορές έχουν και επίπτωση στους γονείς. Άμεσο αντίκτυπο. Αυτό που λέει τώρα, αν κάνουν τα παιδιά κάποιους βανδαλισμούς μέσα στο σχολείο, ευθύνη έχει ο γονέας και θα πληρώσει τα έξοδα ο γονέας. Μέσα σε αυτές τις ανακοινώσεις είναι και αυτό. Και βέβαια αυτό που είπατε, κύριε Βαϊτσίδη, είναι πολύ σημαντικό, καθώς το τελευταίο διάστημα σχεδόν σε όλα τα σχολεία έχουν τοποθετηθεί διαδραστικοί πίνακες που όλοι γνωρίζουμε το υψηλό κόστος. Επομένως θα πρέπει τα παιδιά και όλοι μας βέβαια, όχι μόνο τα παιδιά, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά και τα παιδιά να ξέρουν ότι εφόσον συμβεί κάτι, ότι στη συνέχεια θα είναι αναγκασμένη η οικογένεια, έτσι δεν είναι, να αποκαταστήσει και να πληρώσει το κόστος, που όπως ξέρουμε όλοι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι καινούργιοι πίνακες που έχουν έρθει είναι πανάκριβοι. Δεν είναι δηλαδή μια τηλεόραση μόνο. Είναι εργαλεία τα οποία στοιχίζουν 4 και 5.000. Είναι πανάκριβα εργαλεία, να το πω έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει εξοπλισμός μέσα στην τάξη που στοιχίζει. Θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα. Έτσι, και να μάθουν και να υπάρχει σέβονται. Και ο φόβος ή αν θέλετε η σκέψη ότι αν κάνω πράξεις εγώ έτσι γιατί μου αρέσει, έτσι γιατί μου ήρθε, θα έχει άμεση επίπτωση στην οικογένεια, θα προβληματίσει το παιδί. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικά, να μάθουν τα παιδιά να είναι προσεκτικά. Αν θέλετε να πω κάτι για τον καινούργιο εξοπλισμό τον οποίο έχουμε. Βεβαίως, εννοείται. Με μεγάλη χαρά, βεβαίως, θα μας ενημερώσετε. Σχολική μονάδα. Είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε τις αλλαγές, όπως είπατε και εσείς, των εξοπλισμού που έχει έρθει με τις σχολικές μονάδες. Ξέρετε, είναι εργαλεία καινούργια και δεν έχουμε επιφύτηση Αγίου Πνεύματος να γνωρίζουμε τη χρήση. Και ένας τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει το μάθημα μέσα από τα εργαλεία αυτά, είναι καλός, είναι... Που κάνουν και το μάθημα και πιο ελκυστικό, έτσι δεν είναι? Ελκυστικό προς τα παιδιά, αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε ελκυστικό, πρέπει να προετοιμαστούμε.
Και είμαστε στο στάδιο αυτή την περίοδο στις σχολικές μονάδες, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να μάθουν τη χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων και να προετοιμάσουν τα μαθήματά τους, ώστε να μπορούν να τα παρουσιάζουν από τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Και είμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο. Γιατί η ετοιμασία ενός τέτοιου μαθήματος χρειάζεται πολλές ώρες. Άρα είμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί σε περίοδο υπερβολικά μεγάλης και κουραστικής δουλειάς για να μπορούμε να παρουσιάζουμε με καλύτερο τρόπο το μάθημά μας προς τα παιδιά. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να ληφθεί, αλλά δυστυχώς, κύριε Λαζαρίδη, άλλα ακούγονται έτσι. Στην κοινωνία επικρατεί η άποψη ότι είσαι εκπαιδευτικός, άρα τι καλά, έχεις το καλοκαίρι σου ελεύθερο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Όντως ισχύει αυτό. Από την άλλη όμως, είναι έτσι? Κοιτάξτε, σήμερα στην εποχή που ζούμε βλέπουμε ότι γενικά έχουν στοχοποιηθεί εκπαιδευτικοί και καθημερινά είμαστε αποδέκτες παραπώνων των γονέων, παραπώνων πολλές φορές των ίδιων των μαθητών και γενικά έχουμε όλες οι μεταρρυθμίσεις ξεκινά από την παιδεία, θα πω, τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος μας όμως δεν είναι μόνο παιδαγωγικός ή στο γνωστικό αντικείμενο. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στα παιδιά και να τους βγάλουμε έξω από την κοινωνία να είναι ενεργοί πολίτες. Άρα το επάγγελμά μας έχει πολλές παραμέτρους, θα πω. Και πέρα από τις πολλές παραμέτρους που λέμε καμιά φορά, είμαστε και πολλές φορές αναλαμβάνουμε διοικητικό έργο στα σχολεία, το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Πολλές πολύ φορές σωστά, αξιολογούμαστε. Όπως είπατε, αξιολογούμαστε. Η αξιολόγηση ξεκίνησε εξάλλου από τους εκπαιδευτικούς. Αρκετή διαδικασία από εμάς γραφειοκρατική να κάνουμε. Επίσης υπάρχει αξιολόγηση. Και στο κομμάτι το γνωστικό, συγγνώμη κύριε Λαζαρίδη, αλλά και στο κομμάτι το διοικητικό, το υπηρεσιακό και κατά πόσον είμαστε σωστοί στα καθήκοντά μας ως υπάλληλοι. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαϊτσίδη? Και ορθώς βέβαια έγινε και καλό θα είναι να γίνεται παντού και όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνώ. Αυτό που αναφέρετε για την αξιολόγηση, τον όγκο δουλειάς που ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ένα σύνολο διοικητικών εργασιών που γίνεται μέσα στον χώρο του σχολείου, μας έχουν φτάσει σε σημείο ο καθηγητής που έχει από 18 έως 23 ώρες ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας διδακτικές ώρες μέσα στη σχολική μονάδα, πρέπει να βρίσκεται άλλες 7-8 ώρες για να διεκπεριώσει τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτομάτως θα πρέπει να αναφέρουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, την οικονομική αναβάθμιση που χρειαζόμαστε. Θα το πούμε. Ωραία, αυτό θα σας το ερωτήσω ακριβώς στην πορεία. Αλλά αυτό το οποίο βάζουμε ως θέμα, γιατί έχουμε και εκλογές σε λίγο διάστημα, και το βάζουμε ως θέμα και εμείς ως παράταξη, είναι ότι για να διεκπεραίονται όλες οι εργασίες οι διοικητικές, χρειαζόμαστε διοικητικούς υπαλλήλους στα σχολεία. Αναφέρθηκε ο κύριος Λαζαρίδης και είπε με την αξιολόγηση, είπαμε για το νέο εξοπλισμό τον οποίο έχουμε, όλα αυτά, σε όλες αυτές τις εργασίες να ανταπεξέλθουμε, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από ανθρώπους που θα ασχολούνται μόνο με αυτά. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος, να βγάζει το πρόγραμμα, να στέλνει τα email, την επικοινωνία την οποία έχουμε στο σχολείο, να περνάει τις απουσίες. Παίρνω αφορμή από αυτό που είπατε το τελευταίο, επειδή γίνεται λόγος και για μια άλλη πλατφόρμα, για το e-parents, το οποίο θα ξεκινήσει από την επόμενη σχολική χρονιά, όπου πιστεύω κατ' εμέ ότι θα είναι πάρα πολύ καλό που θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να βλέπουν να πάσα ώρα και στιγμή να ενημερώνονται. Ούτως ή άλλως ενημερώνονται για τις απουσίες, για τους βαθμούς, αλλά αυτό δεν θα απαιτήσει περισσότερο όγκο δουλειάς για τους εκπαιδευτικούς? Ξέρετε, είναι πολύ ελκυστικό και πολύ ωραίο να ακούγεται αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Είναι αυτό που λένε ως διαμαγείας, τακ, θα γίνονται αυτά από μόνο τους. Δεν γίνονται έτσι. Κάποιοι εκπαιδευτικοί θα κάθονται εκεί πέρα και θα ενημερώνουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα πρέπει όλα να είναι σωστά γραμμένα, να πηγαίνουν και να ενημερώνονται οι γονείς, λαμβάνοντας υπόψη και ό,τι νομοθεσία υπάρχει για προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να τα κάνουν. Γιατί θα πέσει πάλι σε εμάς τους εκπαιδευτικούς να τα κάνουμε όλα αυτά. Γι' αυτό βάζουμε θέμα και ζητάμε να έρθουν διοικητικοί υπάλληλοι στα σχολεία για να ασχολούνται μόνο με αυτά. Για τα προβλήματα που αναφέραμε στην αρχή, ότι υπάρχει η αύξηση του bullying ή αν θέλετε τα προβλήματα, τα ψυχολογικά τα οποία υπάρχουν μέσα στις σχολικές μονάδες, άμεσα υπεύθυνοι πρέπει να είναι οι καθηγητές. Για να ασχολούνται οι καθηγητές με σίγουρα αυτά τα θέματα, και οι ψυχολόγοι πρέπει να έχουν χρόνο. Είπαμε τους ψυχολόγους, ο ψυχολόγος, μην ξεχνάμε, είναι ένας γιατρός. Θα επιληφθεί συγκεκριμένων προβλημάτων. Ένας καθηγητής όμως
ζει καθημερινά με το παιδί μέσα στην τάξη. Και θα πρέπει να έχει χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί. Αν ο καθηγητής είναι επιφορτισμένος με πλήθος εργασιών, να περάσει απουσίες, να γράψει το πρακτικό για τις... Είναι πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Και όσο και να θέλει, εκ των πραγμάτων μπορεί να μην μπορεί. Δηλαδή, αν την ώρα του διαλύματος πάει κάποιος μαθητής να του αναφέρει κάτι και ο καθηγητής πρέπει να κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα, όπως πολύ σωστά μας τα αναφέρατε, ίσως να μην το ακούσει. Αν και για μένα πρωτίστως είναι ο άνθρωπος και δευτερευόντως όλα τα άλλα. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι και για εσάς. Με αυτό λέω και αυτό θέλω να αναδείξω, ότι ο καθηγητής είναι ο άνθρωπος που ζει με τα παιδιά και πρέπει να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των παιδιών. Και αν ένα παιδί που δείχνει δείγματα ότι έχει κάποια προβλήματα, είτε στο περιβάλλον το οικογενειακό, είτε η πίεση που δέχεται από άλλους μαθητές, ο καθηγητής θα πρέπει να το αντιληφθεί. Να μιλήσει μαζί του και μετά να γίνει παραπομπή στον ψυχολόγο ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος να κινείται μέσα στα παιδιά και να επιλέγει ποιο του άρεσε και ποιο θα πρέπει να έρθει για την παρακολούθηση. Ούτως ή άλλως δεν έχει και τη δυνατότητα ο ψυχολόγος να το κάνει. Όπως έχει γίνει με τους ψυχολόγους στην σημερινή εποχή, πηγαίνουν μία ή δύο ημέρες στο κάθε σχολείο. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως. Το θέμα είναι, θα πρέπει να πάρουμε σε κάθε σχολείο έναν ή δύο ψυχολόγους ή να ορίσουμε έναν κοινωνιολόγο, έναν ψυχολόγο. Αυτό θα έχει κάποιες δυσκολίες. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει δηλαδή οι καθηγητές να επιφορτιστούν, είναι επιφορτισμένοι δηλαδή στους καθηγητές που θα πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά. Αν όμως κάνουν όλη την άλλη δουλειά, δεν θα προλαβαίνουν να ασχοληθούν και με το θέμα της ψυχολογίας του παιδιού και να αντιληφθούν πώς κινείται. Οπότε αυτό που δείχνετε τώρα εσείς σαν μία λύση προτινόμενη είναι άμεση πρόσληψη διοικητικού προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει και κάτι που γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαϊτσίδη? Συμφωνώ, έτσι γίνεται. Τώρα, το παράδειγμα που έτυχε, πήγα με ένα πρόγραμμα Εράσμους στην Ισπανία, σε ένα σχολείο όπως είναι τα δικά μας, πάλι μεγάλο σχολείο, και είχαν 10 υπαλλήλους διοικητικούς. Εμείς έναν θέλουμε. Υπάρχει στο εξωτερικό ο θεσμός του διοικητικού υπαλλήλου. Ωραία. Οπότε το περιμένουμε λοιπόν και αυτό ενδεχομένως. Αν το ζητάτε και δεν είναι το μόνο. Για να λειτουργήσει καλύτερα το σχολείο. Δεν είναι το μόνο. Για να αποδίδουμε καλύτερα οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Γιατί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και η επιθετικότητα που γεννάται από τα παιδιά πολλές φορές και εναντίον καθηγητών, έχει να κάνει πολλές φορές και το ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά. Οπότε, πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Βαϊτσίδη, γιατί πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να συμπεριφέρονται έτσι προκειμένου να μας τραβήξουν την προσοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει, ναι. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά αναφερθήκατε σε ένα από τα αιτήματα. Εδώ βλέπω στα αιτήματα, καθώς όπως είπατε πλησιάζουν και οι εκλογές για το 21ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ναι, ακριβώς. Ένα από τα αιτήματα που βλέπω είναι η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Σαφέστατα, είναι κάτι το οποίο το ζητάμε. Πλέον με τις ανατιμήσεις όλων των προϊόντων, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι μας τα πω, δυσκολευόμαστε στην καθημερινότητα που ζούμε. Οπότε, ένα από τα αιτήματα που ζητάμε είναι σίγουρα η αύξηση των μισθών. Και όπως και στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, έχουμε 13ο και 14ο δώρο. Το ζητάμε και εμείς αυτό εδώ πάρα πολύ, οπωσδήποτε. Και επίσης, όταν συνοδεύουμε εκδρομές οι συνάδελφοί μας, θέλουμε και εμείς να μπορούμε να αποζημιωθούμε για να μπορούμε να ανταπεσαγόμαστε καλύτερα σε αυτές τις εκδρομές. Οπότε όλα αυτά τα θέματα είναι σίγουρα τα οικονομικά, τα οποία τα ζητάμε στο οικονομικό κομμάτι. Ωραία. Να πω κάτι εγώ. Βεβαίως. Να απευθυνθώ στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός και διαχειρίζει τα οικονομικά. Πολύ ορθώς έπραξε και αύξησε τον κατώτατο μισθό. Όπως είπε πριν από μερικές μέρες, το αύξησε 28% από το 19 και μετά. Αξιοθαύμαστο, μπράβο, καλά έκανε. Και μάλιστα αύξηση είπε, όμως έδωσε και στους εκπαιδευτικούς, έτσι και, δεν είναι και κύριε Βαϊτσίδη? Και μάλιστα είπε, να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αριθμούς, ενώ ο πληθωρισμός ήταν 18%, έδωσε αύξηση 28%. Μπράβο, χαιρόμαστε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα τελευταία χρόνια, το μόνο που πήραμε ήταν 70 ευρώ που μας έδωσε και μας φέτος. Καλά έκανε και μας έδωσε. 70 ευρώ. Μεικτά.
εντάξει, 43-45 καθαρά είναι. Μόνο με τα 70 ευρώ. Αν κάνουμε την πράξη, θα δούμε ότι η αύξηση η οποία πήραμε εμείς είναι περίπου 4%. Με τους μισθούς μεικτούς που έχουμε κι εμείς. 4%. Δηλαδή αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό στη χώρα μας 18% και έχουμε αύξηση μόνο 4%. Χάσαμε δηλαδή 14%. Δεν πρέπει να καλυφθεί. Ζητάμε δηλαδή από τον Πρωθυπουργό αυτό το οποίο ανακοίνωσε να το κάνει και σε εμάς. Άρα πρέπει το προσεχές διάστημα να κοιτάξει να δώσει αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Το επόμενο θέμα που βλέπω έχει να κάνει με την αυτόματη μονιμοποίηση όσων έχουν συμπληρώσει τη διετία. Εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι εκ των οποίων μάλλον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς κάποια στιγμή συνδέθηκε η μονιμοποίηση με την αξιολόγηση, κύριε Λαζαρίδη. Έτσι ακριβώς. Και να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε ότι καταρχάς οι διορισμοί είχαν να γίνουν περίπου 10 χρόνια. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να προβάλλουμε τα κακώς κείμενα και είναι κάτι το οποίο έγινε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως. Έτσι ακριβώς. Και διορίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ουσία αναπληρωτές για χρόνια, γύρισαν όλη την Ελλάδα. Και ήρθε η στιγμή κάποια στιγμή να διοριστούν με τον πίνακα του ΑΣΕ που έγινε. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί με το που τελειώνει η σχολική χρονιά, κάθε χρόνο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρουν που θα είναι, σε ποιο νησί ή σε ποια παραμεθόριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και οικονομικό κόστος και ψυχικό για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι δεν είναι 25-30, μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι σε ηλικία. Φυσικά αφήνουν παιδιά οικογένειες πίσω και έχει και μερικά νησιά στα οποία δεν βρίσκεις και σπίτι και αν θα βρεις θα είναι επίπεδου πάρα πολύ ακριβού το μήνα. Σε αυτό που είπατε πάντως γίνανε διορισμοί. Πέρασε η διετία να πούμε όμως, το κράτος όφιλε να διορίσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ένας από αυτούς είμαι και εγώ και το ίδιο το κράτος δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αυτά τα οποία έβαλε μέσα στην νομοθεσία να πούμε έτσι. Τώρα αναφέρεστε από όσο κατάλαβα στην μονιμοποίηση. Έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει ήδη. Και εμείς αδάκια το ζητάμε την αυτόματη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων οι οποίοι έχουν περάσει τη διετία. Αυτό είναι πάγια θέση μας. Μάλιστα. Κύριε Βαϊτσίδη, εσείς έχετε να πείτε κάτι αναφορικά. Δηλαδή, όταν κάποιος χαρακτηρίζεται δόκιμος, υπάρχει περίπτωση να μη μονιμοποιηθεί? Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ιδιαίτερες επιπτώσεις δεν υπάρχουν. Εντάξει, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις. Άλλωστε, όταν έγινε ο νόμος για την αξιολόγηση και προέβλεπε και το συγκεκριμένο, προβλέφθηκε ακόμη και το ότι αν κάποιος από αυτούς που ήταν στη διετία που δεν είναι μόνιμος, μπορούσε να γίνει και διευθυντής. Το θέμα δεν είναι αυτό. Η θέση μας είναι ότι υπήρχε νομοθεσία που έλεγε στα 2 χρόνια πρέπει να γίνουν μόνιμοι με μια διαδικασία. Ήρθε ο νόμος της κυρίας Κεραμέως που προβλέπει την αξιολόγηση, καλώς την κάνει. Έπρεπε όμως να δοθεί η δυνατότητα και να γίνουν μόνιμοι όλοι. Και ας έλεγε ότι οι αξιολόγοι θα περάσουν όσοι πρωτοδιορίστηκαν. Τώρα τι έκανε, λέει, θα περάσουν όσοι πρωτοδιορίστηκαν και αν δεν περάσουν δεν θα γίνουν μόνιμοι. Ναι, και αυτοί που πέρασαν αξιολόγηση τώρα, πέρασαν 4 χρόνια κοντά και πάλι δεν γίνανε μόνιμοι. Δηλαδή λειτουργήσε εκβιαστικά χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Τέλος πάντων, εμείς ως θέση γενική, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Λαζαρίδη, είναι ότι αφού περνάει η διετία, πρέπει να οριστικοποιείται η μονιμοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού, αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Εντάξει, θα πρέπει να γίνεται μόνιμος ο συνάδελφός μας που είναι εκεί πέρα. Και για αυτούς ζητούμε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει στο ένα υπηρεσιακό συμβούλιο και στο άλλο να μην γίνει. Πρέπει να πάρθει απόφαση κεντρικά από το Υπουργείο και να δοθεί, να γίνει αλλαγή του νόμου και να πει γίνονται μόνιμοι ή δεν γίνονται. Γι' αυτό ζητάμε εμείς από το Υπουργείο να πάρει την απόφαση και σε όλη την Ελλάδα να γίνουν μόνιμοι με το που πέρασε η διετία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε, επειδή όμως ξέρετε λιγάκι με ο τηλεοπτικός χρόνος και θα πρέπει να κάπου εδώ να σταματήσουμε, να διακόψουμε μάλλον, να προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, αγαπητοί τηλεθεατές, θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε επιστρέψει εδώ στο στούντιο με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον κύριο Βαϊτσίδη και τον κύριο Λαζαρίδη. Και λίγο πριν τις διαφημίσεις, αναφερθήκαμε σε κάποια θέματα που αφορούν και το εργασιακό περιβάλλον, έτσι, των εκπαιδευτικών. Κύριε Λαζαρίδη, μια και εσείς ήσασταν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και φαντάζομαι οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα σχολεία σαν κτίρια, μάλλον και τα σχολεία υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια πράγματα? Τα προβλήματα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως οι ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας, πράγμα το οποίο στερεί από τις σχολικές επιτροπές χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν καλύτερα για τη συντήρηση των κτιρίων, για τον εξοπλισμό των σχολείων και γενικά στην καθημερινότητα του σχολείου να έχει τα πάντα απογραφική ύλη. Οπότε αυτό που ζητάμε από το 2010, ξέρουμε ότι υπάρχει μια σταθερή επιχορήγηση στους Δήμους όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, ενώ οι ανατιμήσεις έχουν φτάσει σε ενέργεια σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές, όπως επίσης και για ένα παράδειγμα θα σας πω, το φωτιστικό χαρτί που είναι το πιο βασικό πράγμα στα σχολεία έχει αυξηθεί η τιμή του 2 φορές πάνω προ-COVID. Οπότε, όπως και όλα τα είδη αυτό φυσικά, που δεν ζητάμε είναι έτσι μόνο ακριβώς, το φωτιστικό είναι να μπορούν χαρτί να δοθούν χρήματα στους Δήμους και τις σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να μπορούν να μην στερούνται πράγματα από τα σχολεία μας μέσα. Αυτό θέλουμε οπωσδήποτε. Σχολικές επιτροπές όμως που κάτι λέγατε δεν υπάρχουν. Σχολικές επιτροπές. Τίνουν να εκλείψουν. Σωστή. Σε ευχαριστώ για το ερώτημα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι σχολικές επιτροπές στις 30 Ιουνίου πάβουν να λειτουργούν πλέον με το νέο νομοσχέδιο. Θα υπάρξει κάτι άλλο από το Σεπτέμβριο, το προβλέπει ο νομοθέτης. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό στην πράξη. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι να δοθούν χρήματα οπωσδήποτε στα σχολεία για να υπάρχει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Κύριε Λαζαρίδη, κάτι άλλο το οποίο θα δίνει πιο άμεσα λύσεις. Κύριε Βαϊτσίδη, εσείς τι έχετε να πείτε επί του θέματος? Mm-hmm. Θα πρέπει η κάθε σχολική μονάδα να παίρνει τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν θα το πάρει η Σχολική Επιτροπή ή επαυθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο ή αν ο συλλαβεί διοικητικός υπάλληλος, σαν σχολική μονάδα δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να έρθουν τα χρήματα που είναι ορισμένα για τη σχολική μονάδα στη σχολική μονάδα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί αυτό είναι οι ανάγκες. Τώρα πώς θα έρθει, μέσω ποιου φορέα θα έρθει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, αρκεί να ικανοποιούνται οι ανάγκες. Υπάρχουν κριτικές τότε γιατί καταργούνται οι σχολικές επιτροπές σε Δήμους που είναι πάνω από 100 τα σχολεία, κάτω από 100 τα σχολεία. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ωραία, είναι αναμονή λοιπόν. Είχαμε συνηθίσει τη Σχολική Επιτροπή, υπήρχε καλή λειτουργία, πιστεύω ήταν καλό μέτρο. Τώρα το αλλάζουν, θα δούμε τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Αναμένουμε λοιπόν. Ένα από τα θέματα έτσι που θέτεται ως ΔΑΚΕ είναι η θεσμοθέτηση του συνηγόρου του εκπαιδευτικού. Παρατηρούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ο τάδε καθηγητής στο σχολείο δέχτηκε επίθεση από μαθητή, ο τάδε μαθητής έκανε παράπονο για τον καθηγητή, τις προάλλες ένας αδελφός ενός μαθητή πήγε χτύπησε με το σφυρί τον διευθυντή της σχολικής μονάδος. Και έχουμε εμπλοκές σε δικαστήρια. Στον χώρο της δουλειάς μας, δηλαδή εμείς οι εκπαιδευτικοί, τελικά μας είναι απαραίτητος ένας δικηγόρος. Εγώ θα έλεγα και ένας σωματοφύλακας. Όχι μόνο δικηγόρος. Αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας είναι για αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό εμείς θέλουμε τον συνήγορο του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Τον ονομάσαμε έτσι. Πρέπει να είναι ένας δικηγόρος, τον οποίο θα μπορούμε να απευθυνόμαστε για προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον εργασιακό χώρο, που δημιουργούνται μέσα από τον εργασιακό χώρο. Δεν θα πρέπει να έχει ο καθένας ένα ταμείο χωριστό για να μπορεί να πληρώνει μόνος του τον δικηγόρο για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να οριστεί για να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτόν. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχει, ξέρουμε ότι η κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να έχει δημόσιο υπάλληλο για να απευθύνεται εκεί πέρα ο εκπαιδευτικός. Δεν μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να υπερασπίζεται σε δικαστήρια ή οπουδήποτε αλλού άλλον δημόσιο υπάλληλο ή να είναι εναντίον του. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος, ο οποίος θα ασκεί αυτό το έργο βοηθώντας τον εκπαιδευτικό. Ή αν θέλετε να μπορεί να στραφεί ο εκπαιδευτικός που έχει πρόβλημα, που πηγάζει από το χώρο της δουλειάς του για την επίλυση του προβλήματός του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι δηλαδή να
να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη πρόταση. Ένας από τους τομείς είναι και ο χώρος της εκπαίδευσης, είναι της τεχνικής εκπαίδευσης, τον οποίο τον έχουμε βάλει λιγάκι σε δεύτερη μοίρα, που κατά με είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό θα είναι να γίνεται μια σωστή ενημέρωση, στο μέτρο του εφικτού πάντα βέβαια, στα γυμνάσια, προκειμένου να γνωρίζουν τα παιδιά τις δυνατότητες που έχουν, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά συνεχίζουν σε ένα γενικό λύκειο, μολονότι θα ήταν πάρα πολύ καλά ακολουθώντας κάποιες ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης. Έτσι δεν είναι? Η επιλογή του παιδιού μετά το γυμνάσιο, αν θα πάει σε επαγγελματικό σχολείο ή αν θα πάει σε γενικό λύκειο. Η στροφή στο γενικό λύκειο έχει να κάνει με το ότι θα ακολουθήσει και σπουδές πανεπιστημιακές. Στην πραγματικότητα είναι... Ναι, δεν ισχύει όμως, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί μπορούν τα παιδιά κάλλιστα και από τεχνικό λύκειο να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαϊτσίδη? Μπορούν και από το επαγγελματικό σχολείο να πάνε σε σχολές πανεπιστημιακές. Τότε και τα λοιπά, σε πανεπιστημιακές. Μπορούν και περνάνε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γενικά υπάρχει η άποψη, που για μένα δεν στέκει, ότι χαμηλότερα παιδιά στη βαθμολογία, όχι εξυπνότερα ή όχι, χαμηλότερα στη βαθμολογία πηγαίνουν συνήθως στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να βγάλει ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν την βιομηχανία και βιοτεχνία της χώρας. Θα πρέπει να είναι έξυπνα άτομα και θα αμοιφθούν πάρα πολύ καλά. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι γονείς και να στρέφουν τα παιδιά τους και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, η επαγγελματική εκπαίδευση πιάνει περίπου 40-50% των γενικών γνώσεων. Στην Ελλάδα δεν φτάνουμε ούτε το 30%. Τώρα τελευταία που έχουμε αύξηση των παιδιών, η στροφή προς τα επαγγελματικά σχολεία. Και γιατί γίνεται, το παρατηρούμε το συγκεκριμένο, γιατί πολλά παιδιά τελειώνοντας ένα επαγγελματικό λύκειο βρίσκουν ευκολότερα εργασία. Εξάλλου, κύριε Βαϊτσίδη και κύριε Λαζαρίδη, δεν ξέρουμε κατά πόσο το γνωρίζουν ότι τελειώνουν και οι γονείς, γιατί νομίζω ότι εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα, ότι οι γονείς πολλές φορές κάποιο δικό τους έτσι ευσεβή πόθο, κάτι που εκείνοι δεν κατάφεραν, οπότε κατευθύνουν τα παιδιά τους προς κάποιες κατευθύνσεις. Μολονότι βλέπουν ή πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν και κάποια τάλαντα που έχουν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι μας είμαστε καλοί σε κάτι. Επομένως, χρειάζεται να γίνει και μία ενημέρωση και στους γονείς. Δηλαδή, κάποιες σχολές γονέων ενδεχομένως που θα μπορούσαν να υπάρχουν και να λειτουργήσουν μέσα στα σχολεία. Να ενημερώνουν τους γονείς. Θεωρώ ότι για να αλλάξει η νοοτροπία αυτή που λέτε, σύμφωνοι, πρέπει να γίνουν και κάποιες σχολές γονέων. Όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά γενικότερα. Σωστά. Και παλαιότερα υπήρχε και το μάθημα το ΣΕΠ, που ήταν ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μπράβο, ο οποίος έδινε τις κατευθύνσεις του. Εγώ θεωρώ ότι αν το τεχνικό λύκειο αναβαθμιστεί και γίνει πλέον ισότιμο με το γενικό λύκειο και τα παιδιά αυτά που τελειώνουν το ΕΠΑΛ μπορούν και να έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα προς τα έξω, όλο αυτό θα αλλάξει την εικόνα που λέμε και την νοοτροπία. Και επίσης καλό θα ήταν να υπάρχουν σχολές μαθητείας για όλες τις ειδικότητες. Πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Ωραία. Γενικά θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έτσι μια προσπάθεια αναβάθμισης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Να μιλήσουμε για τα επίπεδα των πτυχίων. Τελειώνοντας το ΕΠΑΛ θα πάρει επίπεδο 4. Τελειώνοντας μαθητεία ή ΙΕΚ θα πάρει επίπεδο 5. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αναβαθμιστεί λιγάκι το ΙΕΚ και δεν ξέρω πώς θα πάει με το επίπεδο του συγκεκριμένου. Αυτά τα οποία ισχύουν τώρα είναι η μαθητεία, που είναι ένας επιπλέον χρόνος εργασίας του παιδιού τις 4 ημέρες και μία μέρα μαθήματα, δίνει επίπεδο 5, και στο ΙΕΚ όταν πάει κάποιος είτε από ΕΠΑΛ είτε από γενικό λύκειο, πάλι επίπεδο 5 παίρνει. Τα επίπεδα πάει μετά το 6 πανεπιστήμιο, 7 μεταπτυχιακό, 8 διδακτορικό. Ωραία. Άρα το επίπεδο εργασίας του πτυχίου δηλαδή ανεβαίνει και από το επαγγελματικό σχολείο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία την οποία έχουμε σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση. Και θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί στην επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι στην επαγγελματική εκπαίδευση, να αναβαθμιστούμε από μόνοι μας, που το κάνουμε στην πράξη δηλαδή, και να παρέχουμε υπηρεσίες ανάλογες. Απλά θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες των επαγγελματικών σχολείων
με την αγορά και να δίνει με την αγορά εργασίας. Πολλά παιδιά τελειώντας την επαγγελματική εκπαίδευση να πηγαίνουν κατευθείαν σε κάποια εργασία. Αυτό που παρατηρείται πολλές φορές. Πάρα πολύ σημαντικό περιοχές. Αυτό, κύριε Βαϊτσίδη. Και αυτό κάνει τώρα αυτή την περίοδο η μαθητεία, που συνέχεια αναβαθμίζεται. Και το σχολείο να βγει προς τα έξω, να βγει προς την κοινωνία και να υπάρχει άμεση σχέση. Ως αστείο θα σας πω κάτι το οποίο συνέβη σε ένα σχολείο. Ένας μαθητής ήταν Δευτέρα Λυκείου. Ήταν πρώτη, θα πήγαινε στη Δευτέρα Λυκείου. Και λέει στον καθηγητή, θα φύγω από το Λύκειο, το γενικό, και θα πάω στο επαγγελματικό. Γιατί? Θα πάω να γίνω υδραυλικός. Α, υδραυλικός, είσαι καλός μαθητής. Κύριε, λέει, 15 μέρες τώρα ψάχνουμε υδραυλικό για το σχολείο και δεν βρίσκουμε. Μάλιστα. Είναι κάτι. Ναι. Μα έτσι είναι. Έτσι χιουμοριστικά, αλλά είναι η πραγματικότητα, η ανάγκη σε στελέχη τα οποία χρειάζονται στην επαγγελματική εκπαίδευση ή αν θέλετε, όχι την λάθος έκφραση, που χρειάζονται μέσα στην αγορά εργασίας. Βέβαια. Και δυστυχώς αυτό το ξεχνάμε και στρέφουμε τα παιδιά μας, δηλαδή έχουμε ακόμη την νοοτροπία ότι το παιδί μας θα πρέπει να γίνει γιατρός, δικηγόρος ή καθηγητής. Ψυχιατρικά είναι το πρόβλημα, γιατί έτυχε να το ακούσω. Ένα παιδί τελειώντας το γυμνάσιο, το τι κατεύθυνση θα πάρει, αν θα πάει στην επαγγελματική ή όχι, έχει να κάνει πολλές φορές και την ικανότητα την οποία έχει ένα παιδί να αφομοιώνει αφηρημένες έννοιες. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να αφομοιώνουν αφηρημένες έννοιες. Άρα αν δεν μπορεί, δεν πρέπει οι γονείς να το στρέφουν στη γενική εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση. Το παιδί αυτό που δεν μπορεί να αφομοιώνει αφηρημένες έννοιες, μπορεί να πάει σε κάποιον επαγγελματικό τομέα και να είναι φοβερός μηχανικός. Φοβερός στο επάγγελμα εκείνο. Έτσι. Ακριβώς. Έκαστο σε φω ετάχθη εξάλλου. Και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος λίγο μας κυνηγάει, κάπου εδώ θα πρέπει έτσι να ολοκληρώσουμε. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα, κύριε Βαϊτσίδη, μια και είστε πρόεδρος της ΔΑΚΕ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Τι θα γινόταν αν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο σας βρίσκαμε στη θέση του Υπουργού Παιδείας? Θα άλλαζε κάτι? Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί, εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα. Γιατί βρίσκεστε στον χώρο του σχολείου. Για πολλά χρόνια είμαι στον χώρο της εκπαίδευσης, γνωρίζω πάρα πολλά στο Υπουργείο και σε αυτά δεν ασχολούμαι με την πολιτική, με αυτά σε αυτό το επίπεδο, δεν ασχολούμαι. Πρέπει όμως άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα να είναι κοντά στους υπουργούς. Πρέπει να γίνονται συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα. Αν με θεωρείτε ότι είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα προβλήματα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψη την οποία έχετε για μένα. Αλλά εγώ είμαι στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στη θέση την οποία είμαι. Ωραία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τους δύο για τα τόσο ενδιαφέροντα που είπατε. Και φαντάζομαι απαντήσαμε σε αρκετά από τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε για οποιοδήποτε θέμα. Εμείς σας ευχαριστούμε και βέβαια να ευχαριστήσουμε και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές που για μία ακόμη φορά μείνατε κοντά μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Καλό σας βράδυ.